Νεκροί από κορονοϊό περιμένουν για μήνες στα ψυγεία των νεκροθαλάμων των νοσοκομείων επειδή οι συγγενείς αμφισβητούν την αιτία θανάτου, καταγγέλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όπως εξηγεί, όταν οι γιατροί θεωρούν ότι δεν απαιτείται νεκροψία, ζητούν εντολή εισαγγελέα, ωστόσο κανείς δεν ξέρει αν τελικά απευθύνονται στην εισαγγελία, με αποτέλεσμα οι σωροί να διατηρούνται επί μήνες στα ψυγεία των νοσοκομείων. Ο κύριος Γιαννάκος φέρνει μάλιστα το παράδειγμα μιας νεκρής γυναίκας από κορονοϊό, η σωρός της οποίας υπάρχει από 1η Ιουνίου στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς μετά από αίτημα των συγγενών για νεκροψία, η διοίκηση του νοσοκομείου ζήτησε εντολή εισαγγελέα, η οποία 4 μήνες μετά δεν έχει εκδοθεί. Πραγματικά, δεν αντιλαμβανόμαστε τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την ταφή κάποιων ασθενών νοσοκομείων που πεθαίνουν από κορονοϊό, όταν οι συγγενείς αμφισβητούν την αιτία θανάτου. Δεν τους παραλαμβάνουν, ζητάνε να υποβληθούν σε νεκροψία πολλές φορές με δικηγόρο, χωρίς να διαθέτουν εντολή εισαγγελέα, αναφέρει ο κ. Γιαννάκος. Και συμπληρώνει: την νεκροψία την παραγγέλνουν νηθεράποντες ιατροί. Διαφορετικά, οι συγγενείς πρέπει να απευθυνθούν στην εισαγγελία. Ως εκ τούτου, καλά κάνουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και ζητάνε εντολή εισαγγελέα. Κανείς δεν ξέρει τελικά αν απευθύνονται στην εισαγγελία.